Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λινιών Ομού Καβάλας εγκαινίασε το βράδυ της Δευτέρας, 16 Απριλίου, την έκθεση ζωγραφικής, η οποία θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή, 20 Απριλίου, στη Δημοτική Καπνοποθήκη Καβάλας. Πρόκειται για μια έκθεση κατάθεσης ψυχής από πλευράς των γυναικών μελών του Συλλόγου, ενώ η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Καβάλας και τη Δημοφέλεια. Είναι ένα τμήμα του Συλλόγου, το τμήμα ζωγραφικής, το οποίο είναι τώρα εδώ και 5 χρονιές. Ξεκινήσαμε από σχέδιο, κάρβουνο και τα λοιπά, ακουαρέλες. Πλέον φτάσαμε να δουλεύουμε λάδια, είναι τα τελευταία μας έργα κάπως, 2 χρόνων, 3 χρόνων εκεί κάπου. Μέσα από τη δουλειά και τις καθοδηγήσεις του δασκάλου έχουμε μάθει χρώματα, συνδυασμούς. Άλλαξε η ζωή μας, που λένε. Ποιος ήταν ο σκοπός της δημιουργίας του τμήματος αυτό? Νομίζω αυτό, γιατί λίγο καλλιτέχνης γεννιέσαι, όπως λέει και ο δάσκαλος. Δεν είχαμε όνειρο και στόχο να γίνουμε οι μεγάλοι ζωγράφοι, όμως άλλαξε η ζωή μας, όπως είπα. Υπάρχει μια ποικιλία θεματογραφίας, αλλά ως επιτοπλίστων κυριαρχεί η ανθρώπινη μορφή. Σε διάφορες φάσεις της ζωής, είτε μεμονωμένα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και διάφορες θαλασσογραφίες και λουλούδια. Χρειάζεται να μπορέσεις να δεις κάθε υποψήφιο ζωγράφο και μαθητή τι ταλέντο έχει και τι μπορεί να αναπτύξει καλύτερα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό καλό του δασκάλου για να τον βοηθήσει στον δρόμο που θα διαλέξει. Από εκεί και πέρα όλες οι κυρίες είναι πολύ καλοί δέκτες και τα πάμε πολύ καλά. Ο Δήμος πάντοτε βρίσκεται κοντά σε όλους τους συλλόγους. Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται, ας πούμε, για τόσο μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός όπως είναι η σημερινή έκθεση που διοργανώνει ο Σύλλογος Λινιών. Λάμπει η ψυχή τους, λάμπει ο εσωτερικός τους κόσμος και η τέχνη που έχουν μέσα τους οι έμφυτοι, νομίζω, γιατί μερικοί γεννιούνται, αλλά μερικοί μέσα από τα μαθήματα του κυρίου Λόη. Παράλληλα, ο κύριος Αντωνιάδης μίλησε για τη συνεργασία με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την τουριστική προώθηση των δύο περιοχών, αλλά και τη συνάντηση που είχε την προηγούμενη εβδομάδα με τους συλλόγους των αντίστοιχων περιοχών. Βρισκόμαστε εδώ για να δώσουμε ακόμα μια φορά συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιμναίων για αυτή την πρωτοβουλία που πήρε. Είναι μια σημαντική έκθεση που δείχνει ότι ο πολιτισμός στα δύσκολα χρόνια που διανύουμε ως χώρα μπορεί να αποτελέσει φάρο και ανάπτυξης αλλά και δημιουργίας νέων δεδομένων. Επίσης, θέλω να πω ότι ήδη ως Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρισκόμαστε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για να μπορέσουμε να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία που θα έχει ως στόχο να προωθήσουμε τον τουρισμό και τον πολιτισμό στις δύο περιφέρειες. Είναι γνωστό ότι η πόλη μας φιλοξενεί 3 συλλόγους από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπως το Σύλλογο Λιμιών, το Σύλλογο Μυτιλίνης και το Σύλλογο Χιωτών. Επομένως, ήδη ενημέρωσα τους 3 συλλόγους που είχαμε μια συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα, ώστε να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία με την αντίστοιχη περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για να προβάλλουμε τουριστικά την περιοχή μας και την περιφερειακή ενότητα Καβάλας αλλά και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.